Bike Festival 2024. Περάσουμε τώρα να γνωρίσουμε τους δύο καινούριους μας φίλους. Διάσονας. Καλησπέρα. Γεια σου Ιάσονα. Και Γεράσιμος. Γεια σας. Γεια σου Γεράσιμο. Και σήμερα θα σας δούμε να κάνετε αυτό που αγαπάτε περισσότερο, ποδηλατικά, κόλπο με τετράγια ποδηλατάς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει ποδήλατο trial. Να πούμε ότι αυτά τα ποδήλατα επί της ουσίας συνήθως δεν κάθεσαι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάτσεις στη σέλα. Απορώ και γιατί τις έχετε. Τα άλλα δύο που είναι πιο αγωνιστικά δεν έχουν καν σέλα. Οπότε μπορείτε να κάνετε αρκετά hop. Ισορροπία λοιπόν με το προκοινότο hop στον αέρα. Να μεταβείτε, να περάσετε εμπόδια. Και φυσικά και με την προσθήνη και με την πίσω. Νάτος λοιπόν. Εσύ έχεις και λίγο flat μέσα σου στο trial και λίγο flat, δηλαδή πειραματίζεσαι και με κόλπα από άλλες ράτσες. Το ποδήλατο έχει πολλές εκφάνσεις. Σημασία έχει το χαμόγελο το ποδήλατο, έτσι. Έχουμε δύο φοβερούς τύπους, τον Γεράσιμο Γιαννούτσο, 15 χρονών, τον Ιάσου Ιωαννίδη, δεν λέμε την ηλικία του. Τουλάχιστον τα διπλάσια. Μάλιστα, μου αρέσει, και αυτό ωραίο. Αυτή η απόσταση είναι 1.18. 1.19 ήταν, πέσαμε ένα πόντο έξω. Εντάξει, τέλος πάντων. Έχουμε μετρήσει λοιπόν ποια είναι η μεγαλύτερη απόσταση η Ιάσονα που μπορείς να κάνεις αποστάση. 2.20. 2.20 σημαίνει κάπου εδώ δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα δούμε, αλλά θέλω σίγουρα να σας πιέσω. Δηλαδή θέλω να σας ζωρίσω. Κοίτα τον Γεράσιμο, αγχώθηκε. Είναι πολύ, άμα φυσάει, άμα είναι νοτιάς και τέτοια. Άμα είναι πολύ, ας το κάνω εγώ, εύκολο. Πάμε να δούμε να κάνουν αυτό που αγαπάνε περισσότερο. Νομίζω και γεράσουμε 20 ποντάκια ακόμα, εύκολα. Και μιας και ο Ιάσου παλιός. Το δικαιούσε ένα τέτοιο αλματάκι. Πάμε ένα χειροκρότημα, παιδιά, για τους δύο μας φίλους που κάνουν αυτό που αγαπάνε. Λοιπόν, ποια είναι η προσπάθεια? Να μάθουμε λίγα περισσότερα και για αυτό το είδος ποδηλάτου. Ένα ομολογωμένως δύσκολο ποδήλατο. Άμα δει αυτήν εδώ την κατασκευή, σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει σχεδιαστεί για να μην είναι οριζόντιο, αλλά για όρθιο. Και θα λέγω ότι τα περισσότερα κόλπα που κάνουν τα trial ποδήλατα έχουν τον μπροστινό τροχό στον αέρα. Νάτος! Μπρος πίσω, Back hop. Τι φυσική κατάσταση χρειάζεται το trial? Σίγουρα βλέπουμε το σωματότυπό σου ότι χρειάζεται χέρια δυνατά. Να πούμε ότι οι αθλητές αυτού του είδους έχουν συνηθίσει απλά να περνάνε εμπόδια τα οποία θα τα βρουν στον δρόμο, θα τα μετασκευάσουν ενδεχομένως, όπως έχουμε εδώ τρεις παλέτες οι οποίες αποτελούν ένα πατάρι προσγείωσης αλλά και απογείωσης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Γεράσιμο. Συζητάγαμε ότι τα ποδήλατα αυτά είναι ειδικά κατασκευασμένα αντοχής ποδήλατα για τέτοιου τύπου βαρβαρότητα. Ένα απλό τρόπο λοιπόν από το δεύτερο πατάρι. Αυτό πώς το λες πάλι, drop slide, αυτοσχεδιασμό. Όχι, μ' άρεσε, σημαίνει έλεγχος. Ιάσονα, δείξε μας κάτι που ασχέτως που είσαι τώρα τρακαρισμένος, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, από όσο έχω καιρό το ξέρω. Έχει συγκινηθεί που είναι εδώ αυτή τη στιγμή και δεν πειράζει που το λέω για να ξεκολλήσουμε, για να καταλάβουμε όλο ότι
Είναι στην οικογένεια του Athens Bike Festival. Από μικρός και κάθε χρόνο είναι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε. Εγώ ή εσύ. Ω, νάτος. Πόσο άλμα είναι συστατικό, τι έχουμε καταφέρει, τα μετράς. 1.20. 1.20, προσπαθώ να σκεφτώ πού είναι ο Μιχάλης, είναι 1.20. Πόσο είσαι, ύψος. Η μαμά, 1.20 κάτι. Καλό είναι. Καλό. Για πες μας παλικάρι μου, τι βλέπεις, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, πες μου. Ναι. Το πες πριν αυτό, πάμε στο επόμενο τώρα. Φίλοι με, είσαι καταπληκτική φιγούρα, ρε φίλε. Ω, μπράβο! Να το Γεράσιμος έχει πει, άσε να το βλέπεις. Λυμένος ο Γεράσιμος, είναι η στιγμή του. Τέλεια. Πες μου, Γεράσιμος, εσύ αν είχες έναν αθλητή που κουστάρεις έτσι για αυτό που έχει καταφέρει, ποιος είναι? Ο Ντάνι Μαγκάς, χωρίς πολλή σκέψη. Χωρίς πολλή σκέψη, έτσι. Γεια σου, να το αρέσει ο Ντάνι. Χοπ στο χοπ. Πάμε να δούμε λοιπόν το Γεράσιμο, άλλο ένα drop. Ο Ανέλης nose drop. Πώς το πω. Πάμε να γίνω κάτι μαμιά τον Ιάσονα Ιωαννίδη. Φαίνεται πολύ εύκολο. Μπράβο ρε Γεράσιμο. Δεν εξυψυχώνεται εδώ τον κόσμο μας. Ακούσατε τον μπαμ. Ευτυχώς έχεις καλές ζάντες. Να πούμε ότι είναι σε διαφορετικά μεγέθη τα ποδήλατα τα δύο, του Ιάσονα και του Γεράσιμου, 26, 20, 24 και 22. Για ποιο λόγο τόσο διαφορετική? Καταρχάς είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Όσοι νομίζετε ότι είναι εύκολο το trial, απλά κάντε λάθος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μόνο το γεγονός ότι τόσο μπροστά το τιμόνι σε έχει συνέχεια σε έκταση. Πάει για ψηλά, πάει για drop από το δίμετρο. 2.20 το drop. Πάμε ένα χειροκρότημα λοιπόν και θα σας δούμε ξανά για αύριο. Εσύ εγώ και λέει εσύ. Αλέξανδρε. Αρχικά, κράτα το. Τι σου φαίνεται περίεργο σε αυτό το ποδήλατο? Δεν έχει ταχύτητες ενώ είναι μεγάλο. Δεν έχει ταχύτητες ενώ έχει μεγάλο. Ωραία, όλα τα άλλα σου φαίνονται κανονικά? Ναι. Μ' αρέσει σε φίλε. Ποιος είναι, ποιανό γιος είναι αυτός? Φίλε, τι εκπαίδευση είναι αυτή? Εύκολο παιδί δηλαδή, εμείς όλα ναι λένε. Ως Αλέξανδρος Πάουερ, έτσι. Τι να του πεις ρε παιδιά τώρα, σου μαράτερα. Ξέρεις κάτι, Άσονα. Ο Αλέξανδρος από αύριο θα παρακολουθεί εσένα, αφού καβαλάει τώρα το ποδήλατό σου. Και φυσικά, ναι, ένας νέος αθλητής γεννιέται. Αλέξανδρε, πώς φαίνεται, ελαφρύ? Ναι. Θα πεις στον μπαμπά να πάρεις τέτοιο? Όταν μεγαλώσεις, θα το πω. Άρε μπαμπάκο, σε φτιάξα. Ωραία, θα μας το αφήσεις ή θα το πάρει μαζί? Άντάστο. Σε ευχαριστούμε. Ένα χειροκρότημα για τον Αλέξανδρο! Για σένα ένα χειροκρότημα, Αλέξανδρε, όντως. Πες ευχαριστώ. Όχι εμένα, τον κόσμο. Πάρε μια υπόκληση, κάτι. Μπράβο ρε παιδιά. Θες και εσύ να κάνεις, ε. Σε είδα, έλα, όλα τα μικρά παιδάκια βοηθάμε εμείς, έλα. Έλα, μην τρέφει. Το ξέρω ότι φαίνεται περίεργο, αν το καβαλείς θα σου φανεί πιο περίεργο.